Πάμε εμείς τώρα στην αθλητική μας ενημέρωση. Μια ξεχωριστή ημέρα σήμερα. Φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που θα μου επιτρέψει, Γιώργο Μίκο, αποτελεί έτσι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και θα το δούμε με τους αριθμούς αυτό. Έτσι, Γιώργο Μίκο, καλώς ήρθες. Η ομάδα του, αλλά και ο ίδιος είναι μια σπουδαία προσωπικότητα. Και Κώστας Κιάσος στο πλατό της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Κύριε Κιάσο, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς σε βρήκαμε, Λευτέρη. Ξέρω ότι είναι από τις συμπάθειές σου τις ποδοσφαιρικές ο Κώστας. Δεν πρόλαβα να το δείξω τώρα γιατί ήμουν στον αέρα, αλλά θα τα πούμε μετά. Ναι, βεβαίως. Έχουμε πραγματικά να πούμε πολλά με τον Κώστα Κιάσο. Άλλωστε, μπορεί να συζητήσει για τα πάντα ποδοσφαιρικά. Αλλά δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε τη συζήτηση για αυτό το επίτευγμα, το μοναδικό που έκανε η ομάδα του φέτος. Έχω εδώ μπροστά μου τα στοιχεία, γιατί με τους αριθμούς δεν τα πήγαινα ποτέ πάρα πολύ καλά. Αλλά σίγουρα οι αριθμοί τις περισσότερες φορές στο ποδόσφαιρο λένε την αλήθεια. Αέμιλο ποτάμου και συνεχίζουμε, έτσι. Ναι. Πώς να μην συνεχίσουμε εξάλλου μετά από τέτοια χρονιά. Ναι, συνεχίζουμε. Έχουμε ξεκινήσει ήδη κάποια βήματα τον προγραμματισμό. Φυσικά περιμένουμε την Πέμπτη να γίνει η τελική γενική συνέλευση για να οριστεί ο νέος πρόεδρος. Θα συμμετέχει ο πρόεδρος που υπήρχε. Θα υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Απλά θα γίνει μια γενική συνέλευση για να βγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο από εκεί πέρα θα βγει το μπάτς και θα πορευτεί η ομάδα για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Και ο νέος σου ρόλος, φαντάζομαι, ο πάγκος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά είναι ποδόσφαιρο. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό γιατί έχεις να κάνεις με πάρα πολλά πράγματα. Έχεις να αντιμετωπίσεις και να διαχειριστείς καθημερινά, εκτός από τους αθλητές, πάρα πολλά πράγματα που είναι γύρω σου. Και να τα διαχειριστείς και με σωστό τρόπο και καλή αντιμετώπιση και να τα ζυγίζεις πολύ καλά. Το πώς πρέπει να μιλάς, το πώς πρέπει να τα προσεγγίζεις. Καμία σχέση με το. Είναι αυτό που λέμε και 20-25 διαφορετικοί χαρακτήρες. Ναι. Δεν πρέπει να έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν πρέπει να πάσεις με τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να έρθουν αυτοί μαζί σου. Άλλωστε, να μου επιτρέψεις να πω, γιατί το έχεις πει πρώτος, ότι όταν ήσουν εσύ ποδοσφαιριστής, είχε ένα δύσκολο έργο κάθε προπονητής που έπρεπε να διαχειριστεί τον Κώστα Κιάσο. Τώρα βρέθηκες σε αυτή τη θέση εσύ. Ναι. Μεγάλο και σημαντικό ρόλο φυσικά έχει παίξει το ότι αυτό εμένα με έβαλε στη διαδικασία λίγο να το χειριστώ λίγο καλύτερα, γιατί τα τελευταία χρόνια σίγουρα υπήρχε αυτό, το με σκάλιζε μέσα μου. Και πρέπει όταν μπεις σε αυτό, πρέπει να είσαι, και ειδικά με μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, πρέπει να είσαι έτοιμος πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Πρωταθλητισμός, πρωτάθλημα, Λευτέρη, έχω εδώ τους αριθμούς. Με 30 στα 30, εννοώ 30 τρίποντα. Καλύτερη επίθεση κρατηθείτε με 154 γκολ. Καλύτερη άμυνα με 9 γκολ παθητικό και πρώτος σκόρερ της ομάδας με 50 γκολ, φυσικά ρεκόρ, ο Βελονάκης. Εντάξει, εξωπραγματική αριθμή. Όσο και αν μιλάμε για ένα επίπεδο που, να πω, να μην κατηγορηθώ εγώ, να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν είναι σαν του Ηρακλειώτικου τοπικού, δεν πάβει να είναι αριθμοί απίστευτοι που δείχνουν μια ομάδα που έγινε μοντέλο. Ναι, εγώ θέλω να τονίσω εδώ πέρα, γιατί όπως λέτε κι εσείς, ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα του Ρεθύμνου δεν είναι τόσο δυνατό, δεν είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο όπως του Ηρακλείου. Mm-hmm. Αλλά θα έλεγα ότι για τα παιδιά πιο πολύ δεν θα πρέπει να το μειώνουμε όλο αυτό. Όχι, ναι, γιατί εδώ πολλές φορές βλέπουμε ότι κάνουμε μια παρέα, πάνω να παίξουμε ποδόσφαιρο και παίζουμε 8x8 ή 5x5 και βλέπουμε ότι παίζουμε ένα πρωτάθλημα που κάλλιστα έχουμε την καλύτερη ομάδα και δεν μπορούμε να κάνουμε το απόλυτο. Μιλάμε χωρίς. Ακόμα και το ένα γκολ δεν είναι εύκολο. Όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο το ξέρουν. Και εδώ μιλάμε για ένα πρώτο σκόρ με 50 γκολ. Θεωρώ όμως ότι εδώ πέρα τα πολλά συγχαρητήρια αξίζουν πάνω απ' όλα στα παιδιά, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό, εκτός τα νούμερα, για μας είναι σημαντικό το ότι δείξαν πραγματικά μια εικόνα μιας πολύ καλής ομάδος με πολλές ώρες δουλειά για το επίπεδο του τοπικού. Θεωρώ ότι δουλέψαμε πολύ καλύτερα σε αυτό το τομέα, με πολλές ώρες. Πολλές ώρες μας είπαν και λίγο παράλογους για κάποια πράγματα, αλλά εμείς πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Πίσω από αυτό φυσικά είναι και άλλοι άνθρωποι σημαντικοί που έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο. Είναι ο βοηθός μου, ο κύριος Παναγιωτάκης. Είναι ο γυμναστής, ο κύριος Λαγουδάκης, ο Αντώνης, που έφυγε στα μεσούς της σεζόν. Είναι η διοίκηση, είναι ο πρόεδρος. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν γίνει μια λυσίδα, ένα δυνατό παζλ, ώστε η ομάδα να μπορέσει να καταφέρει. Μας παρήχαν σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά που χρειαζόμασταν. Mm-hmm. Πολύ περισσότερα πράγματα για τα τοπικά του δεδομένου, για τα δεδομένα του τοπικού, ναι, συγγνώμη. Mm-hmm. Νομίζω όμως όταν θες να πετύχεις κάτι τέτοιο και να το κάνεις πάρα πολύ καλά, πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα και σε οργανωτικά
και αγωνιστικά. Ποιο είναι πλέον το suspense του Κώστα Κιάσου ως προπονητής και αν αυτό τελικά έχει αλλάξει από αυτό που ήταν ως ποδοσφαιριστής. Ναι. Πώς το βλέπετε? Νομίζω στην ιδιοσυγρασία μου και σαν άνθρωπος και σαν προπονητής είναι τρεις λέξεις που είναι πολύ, πολύ ιερές για μένα σε ό,τι αφορά ξεκινώντας την προπονητική. Ιερές. Ναι, τρεις φορές η λέξη δουλειά. Αυτό είναι το ότι πιο σημαντικό. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λέξη, θεωρώ, που μπορεί να αντικατοπτρίζει μια επιτυχία. Γιατί πάντα πίσω από μια επιτυχία δεν κρύβονται μόνο οι νίκες και αυτό που μπορείς να κάνεις. Κρύβονται πολλά πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι ταπεινός, κατά την προσωπική μου άποψη. Πρέπει να έχεις ταπεινότητα. Δεν πρέπει να πετάμε στα σύννεφα. Και πρέπει κάθε βήμα που κάνεις και σαν προπονητής και σαν ομάδα να το κάνεις βήμα-βήμα και να μην θες να κάνεις μεγάλα άλματα. Στην προπονητική και στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρουμε πού πατάμε και πού βαδίζουμε. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ούτε με κλειστά τα μάτια μας, αλλά ούτε με τρελά πράγματα. Πρέπει πρώτα να πετυχαίνουμε τους στόχους και σιγά σιγά να βάζουμε κομμάτι-κομμάτι αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει, ποδοσφαιρικό παιδί του Γκέραντ είσαι. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό. Έχεις πάρει τόσα πολλά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Και δεν ξέρω τελικά αν χόρτασε ο κύριος Κιάσος από όλο αυτό, από την ποδοσφαιρική του καριέρα, γιατί γνωρίζαμε ότι μέχρι και προσφάτως, κύριε Κιάσο, αγωνιζόσασταν, είχατε παραστάσεις, μέχρι και στον Όφη βρεθήκατε στα δύσκολα, ήσασταν εκεί, μέχρι στα 40 σας χρόνια, να το πούμε έτσι. Πραγματικά είχα. Παλεύατε. Ναι, νιώθω μεγάλη, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί δεν μου άρεσε να κάνω χρήση του Θεού δημόσια. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και το νιώθω, πραγματικά νιώθω μεγάλη ευλογία μέσα μου. Δεν ξέρω, πήρα μεγάλη έτσι, δύναμη και το έκανα μέχρι τα 42 μου. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος που πλέον δεν υπάρχει στη ζωή για μένα μου έδωσε ό,τι πιο σημαντικό θα μπορούσα να πάρω. Ήταν και σαν βιολογικός μου πατέρας και σαν ο πατέρας μου ποδοσφαιρικός, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Πήρα πολλά πράγματα, με βοήθησε να καλλιεργήσω αυτό το κομμάτι, το ανθρώπινο κομμάτι. Με βοήθησε πολύ στην εξέλιξή μου σαν άνθρωπο, στις επιλογές μου, στη ζωή μου. Με βοήθησε στη σχέση μου με την οικογένειά μου, με τον πατέρα μου, με τη μάνα μου. Πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για μένα. Και πραγματικά μου έρχεται μεγάλη συγκίνηση όταν μιλάω για αυτό, γιατί αυτός για μένα μου έδειξε το δρόμο. Και βέβαια τότε, φυσικά για την εποχή του, πολύ πρωτοποριακός. Για την εποχή του, γιατί πλέον τα προπονητικά δεδομένα και ο δρόμος για την προπονητική καθημερινά αλλάζει και εξελίσσεται, γίνεται πολύ. Εντάξει, άφησε παρακαταθήκη, Γιώργο. Ναι. Και ακόμα και σήμερα που αλλάζει ρόλο μέσα στο γήπεδο ο Κώστας ο Κιάσος, γι' αυτό στάθηκα στον Ευγένιο Γκέραρντ, ακόμα και σήμερα ουσιαστικά παίρνει τους καρπούς από αυτή τη συνεργασία. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Ουσιαστικά μια ζωή ολόκληρη ο Κώστας θα τον έχει μπροστά του. Με αυτά που του έλεγε, με αυτά που του έμαθε. Είναι. Πραγματικά καταλαβαίνω πως είναι συγκινητικό για σένα και είναι συγκινητικό και για εμάς, τους δημοσιογράφους που τον προλάβαμε και τον ζήσαμε και κάναμε ρεπορτάζ, γιατί και εμείς πήραμε πράγματα από τον Ευγένιο Γκέραρντ. Απλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τον Όφη. Σώθηκε η παρτίδα με έναν τρόπο θρίλερ, Hitchcock, είπαν πολλοί, με μια ομάδα πάρα πολύ καλή, το Πλατανιά, να διεκδικεί μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι μια ανάσα από την άνοδο στη Super League. Όλο αυτό που έγινε το καλοκαίρι θα κάνει τον Όφη πιο δυνατό, αφού δεν τον σκότωσε. Κοιτάξτε, εντάξει, ξέρουμε τα τελευταία χρόνια ο Όφη έχει μαστιγωθεί, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και εγώ πέρασα τα τελευταία χρόνια τρεις φορές, γιατί έχω παίξει τέσσερις διαφορετικές φορές στον Όφη. Θητείες, διαφορετικές θητείες. Έτυχε να πρέπει να κάνουμε και τις τέσσερις φορές να πετύχουμε τέσσερις διαφορετικούς στόχους. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για τον Όφη. Νομίζω ότι με την έλευση αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει όλοι μόνο μεγάλη χαρά να νιώθουν και να είναι αισιόδοξοι, γιατί υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει αγάπη, υπάρχει μεράκι, υπάρχει αφοσίωση και δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη χρήματα, γιατί μπορεί να υπάρχουν χρήματα, αλλά δεν φέρνουν πάντα τα χρήματα την επιτυχία. Πρέπει να γίνει μια σειρά πραγμάτων για να έρθει η επιτυχία. Και αυτό βάσει των ανθρώπων που βρίσκονται στην ομάδα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν βήματα-βήματα χωρίς πολλά λόγια και πολύ σταθερά. Mm-hmm. Δεν είναι οι άνθρωποι που τους αρέσει να μιλάνε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι πάντως για το μέλλον. Βέβαια, αυτό, βέβαια. Και ξαναλέω, το είχα ξαναπεί, μην νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν έρθει λεφτά στον Όφη, ότι ο Όφη ξαφνικά θα αρχίζει να ζητάει τα πρωταθλήματα και την Ευρώπη
Και ότι τα θεωρώ η άποψή μου αυτή, αυτό που αισθάνομαι. Σωστά. Ότι τα λεφτά πρέπει να φεύγουν ανεξέλεκτα. Έτσι. Κύριε Κιάσο, κλείνοντας λοιπόν με αυτά τα σχόλια, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που σας γνώρισα από κοντά καταρχάς, γιατί μιλήσατε για 4 περάσματα από τον Όφη, αλλά εγώ ήμουνα και στο πέρασμά σας από τον Μπας Γιάννενα, ήμουνα εκεί κάπου στις Κερκίδες κάποτε. Λόγω του ότι φοιτητής, αλλά πάντα ήθελα να βλέπω τον Κώστα Κιάσο να αγωνίζεται. Τον είχα στην καρδιά μου σαν τον παίχτη του Όφη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή ευχαριστώ. Δύναμη, καλή επιτυχία, Γιώργο. Ένα σχόλιο. Μου δίνει ένα μικρό περιθώριο, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να σχολιάσουμε. Επειδή έχει κάνει μια τεράστια καριέρα μέσα στους προπονητές που έχει δουλέψει, ήταν και ο Άγγελος Αναστασιάδης στο Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να μην ζητήσουμε ένα μικρό σχόλιο για την εθνική ομάδα. Βεβαίως. Και με αυτό είναι θα κλείσουμε. Των ημερών και τον Άγγελο Αναστασιάδη που έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Ωραία. Για να σας πω και πολύ γρήγορα για να κλείσουμε. Επειδή παρακολουθώ όλα τα γεγονότα και είναι και η εθνική ομάδα που για μένα είναι ότι πιο. Έτσι πρέπει να έχουμε πιο ψηλά όλοι σαν λαός. Δεν μου αρέσει γιατί έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Ποδοσφαιριστές, προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, ομοσπονδία. Θέλω να τονίσω κάτι. Καλό είναι για το καλό της εθνικής ομάδας, για το καλό των προπονητών, των ποδοσφαιριστών. Θα πρέπει να φιλτράρονται πάρα πολλά πράγματα και θα πρέπει πολλά πράγματα να μην βγαίνουν τόσο εύκολα έξω. Δηλαδή έχει φτάσει η εθνική ομάδα, οτιδήποτε γίνεται, δηλαδή ακόμα και ότι το άσεμε και το φύγει από εδώ, βλέπουμε να κάποιον βγαίνει και το βγάζει στη δημοσιότητα και αμέσως ανοίγει και γίνεται μεγάλη έκταση. Θα πρέπει να κλείσει λίγο αυτό και να γίνει πιο εσωτερικό στην εθνική ομάδα και τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται πιο κλειστά. Και όχι στις κάμερες. Και όχι, όχι, δεν εννοώ για τον Παπασταθόπουλο που βγήκε και μίλησε. Θα πρέπει όμως να υπάρχει να είναι πιο κοντά όλο αυτό, να μην ανοίγεται τόσο πολύ. Γιατί είναι εθνική ομάδα, παιδιά. Δεν είναι μια ομάδα, τι καθημερινή ομάδα. Είναι μεγάλο θέμα η εθνική ομάδα. Για όλους. Και θα πρέπει να προστατεύονται όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Γιώργο, ευχαριστώ και εσένα πολύ για το ρεπορτάζ.